Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος και σήμερα είναι η πρώτη φορά που μιλώ δημόσια εδώ στο κανάλι μου στο YouTube για το ζήτημα που απασχολεί όλους τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο τις τελευταίες μέρες. Ήρθε η ώρα να μιλήσω και ο λόγος που καθυστέρησα να μιλήσω και επέλεξα συνειδητά να μην μιλήσω προηγουμένως είναι διότι όταν μια υπόθεση είναι εν εξελίξη και διερευνάται από τις αρχές, δεν είναι καλή ιδέα κανείς να τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Όταν λέω κανείς, ενώ κάποιος επιστήμονας όπως ψυχολόγος, επί της ουσίας της υποθέσεως. Τώρα, γενικές τοποθετήσεις εννοείται ότι έχουν κάνει αρκετοί συνάδελφοι, οι οποίοι είναι και πολύ εύστοχες. Λοιπόν, είμαι και εγώ συγκλονισμένη. Εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια, ασχολούμαι συνειδητά με το σκοπό της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα θέματα της γονικής αποξένωσης, που λέγεται στα αγγλικά parental alienation. Όσοι είστε καιρό εδώ στο κανάλι θα γνωρίζετε το μεγάλο πάθος, θα έλεγα, με την καλή έννοια πάθος που έχω για να προωθήσω το μήνυμα ότι τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να γίνονται θύματα της κακίας των γονέων τους, είτε σε προβληματικούς γάμους, είτε σε διαζύγια. Αυτή τη φορά, κατά τη γνώμη μου, έχουμε μία extreme περίπτωση γονικής αποξένωσης. Εννοείται ότι δεν γνωρίζουμε όλα τα γεγονότα, εννοείται ότι ακόμη είναι εκδικαστή η υπόθεση. Αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι κατηγορείται η μητέρα και έχει συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα. Δεν την ξέρω την κοπέλα, δεν την έχω εξετάσει, δεν την γνωρίζω, δεν είχα οποιαδήποτε επαφή μαζί της, άρα θα μιλήσω γενικά. Εξ αφορμής αυτού του περιστατικού που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ θυμωμένη, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια ανάλογα περιστατικά που δεν έχουν συγκλονίσει ούτε το Πανελλήνιο αλλά ούτε το Πανκύπριο. Τι εννοώ? Μιλάω για τα περιστατικά των ψυχικών δολοφονιών των παιδιών από γονείς οι οποίοι διαπνέονται από κακία, διαπνέονται από ανηθικότητα, διαπνέονται από εκδικητικότητα, μένος και μίσος προς τον σύντροφο τους, την σύντροφο τους, τον πρώην σύντροφο τους, την πρώην σύντροφό τους και δεν διστάζουν να θυσιάσουν τη ψυχική υγεία των παιδιών τους προκειμένου να εκδικηθούν.